εκθέτω σε αυτή την έκθεση είναι μέρος της τελευταίας δουλειάς. Αποτελούν μέρος της δουλειάς του τελευταίου χρόνου. Τα πιο πολλά από αυτά είχαν εκτεθεί το 2004 στο Μοφοπούλιο. Σε ατομική. Σε ατομική έκθεση. Mm. Ήταν η τρίτη ατομική που είχα κάνει. Ο εικαστικός προβληματισμός κινείται σε στοιχεία αυθόρμητα, συμβολικά. Στο αναπαραστατικό κομμάτι έχω κάνει μία μελέτη σε ινδικές μικρογραφίες και την τέχνη χαρακτηριστικών μικρογραφίων με κύριο κίνητρο την αποτύπωση του άλλου στοιχείου. Γι' αυτό και οι αφορμές μου ήταν από Ανατολή περισσότερο και λιγότερο από Δύση, όπου εκεί πέρα η αναπαραστατική στόχη στηρίζονται στο υλικό στοιχείο μιας ανθρώπινης μορφής, για παράδειγμα. Πώς κατατάσσεις τη δουλειά αυτή, δηλαδή πού μπορείς, ας πούμε, αν κάποιος την κατατάξει κάπου, πού την κατατάσεις αυτή τη δουλειά, εκτός από την έρευνα αυτή και την απεικόνηση όλων αυτών. Δεν μπορούμε να την κατατάξουμε σε μοντερνίστικο κίνημα. Αν και η εκπαίδευσή μου βασίζεται στο μοντερνισμό και οπωσδήποτε ο τρόπος που αντιμετωπίζω την εικαστική εικόνα αφορά τον μοντερνισμό. Στοιχεία τώρα από διάφορα κινήματα υπάρχουν και από μεμονωμένους καλλιτέχνες. Πες μου λίγο, ξέρω ότι κάνεις ένα διδακτορικό για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση κτλ. Θες να πεις λίγο γι' αυτό. Κάνω διδακτορική διατριβή στη διαπολιτισμική καλλιτεχνική εκπαίδευση. Είναι αφορά τον τρόπο διδασκαλίας που προσπαθεί να δει πιο ολιστικά το φαινόμενο της τέχνης στο διδακτικό περιεχόμενο και να δώσει τον απαιτούμενο σεβασμό στις διάφορες πολιτιστικές ταυτότητες ενός εκπαιδευτικού της μαθητικής ομάδας. Μάλιστα, των εκπαιδευμένων δηλαδή. Μάλιστα. Όπου αυτό προϋποθέτει και συμμετοχή των εκπαιδευμένων σε κάποιες δράσεις, έτσι. Γενικά, ναι. Μία έρευνα μπορεί να επικεντρωθεί σε διαφορετικά πράγματα, είτε στις αντιλήψεις καθηγητών, είτε σε εκπαιδευτικά πειράματα. 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 Ναι. Είτε σε έρευνα μεθοδολογίας. Όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα σε μια εκπαιδευτική έρευνα. Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή η ενασχόλησή σου είναι με αυτό το διδακτορικό, έτσι, και με την τέχνη σου βέβαια. Δεν θέλω να πω, δεν διδάσκεις κάπου, δεν είσαι κάπου καθηγήτρια, είσαι κάπου, διδάσκεις κάπου. Είμαι καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια, αλλά κάνω την διατριβή μου. Κάνεις τη διατριβή σου. Με εκπαιδευτική άδεια. Δηλαδή, εδώ σε εμάς, σε εμάς, εδώ σε εμάς. Εννοείς τη Βέλγια. Ναι. Η οργανική μου είναι στο ωραιόχαστο. Η διαπολιτισμικότητα εντάσσεται στο μεταμοντερνισμό. Ναι. Οπότε η μελέτη της μεταμοντέρνας, ας πούμε, θεωρίας με οδηγεί στο να δω διαφορετικά το εικαστικό έργο γενικότερα και το πώς αντιμετωπίζω εγώ τη δική μου δουλειά. Ναι, ναι. Άρα έχει επιρροές και αυτή η δουλειά από αυτό το... από τη δραστηριότητά σου, ας πούμε. Έχει ψήγματα από αυτή την
έρευνα, γιατί έγινε πριν την ξεκινήσω. Υπάρχουν άλλες δουλειές που είναι τώρα σε εξέλιξη και που έχουν αυτή την επιρροή. Είναι κάποια δείγματα τα σχέδια που έχει. Α, ναι, τα δείγματα. Τα οποία έχουν πολλά στοιχεία μιας μεταμοντέρνας οπτικής. Μάλιστα. Είναι φυσικά σε εξέλιξη της προσωπικής μου δουλειάς, δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.